Μια πολύ δύσκολη εκτό έδρα αποστολή έχει όμοιου αδυσφαίρε χανίων, καθώ αντιμετωπίσει την φορμαρισμένη το τελευταίο διάστημα Αγία Παρασκευή, η οποία μάλιστα προέρχεται από δύο νίκε, με την τελευταία στην έδρα του Άρη Πετρούπολη με 86-90. Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, έχουμε μελετήσει την Αγία Παρασκευή, έχουμε δει τα δυνατά τη και τα δύνατα σημεία τη, έχουμε δουλέψει μέσα στη βδομάδα, βέβαια είχαμε πολλά προβλήματα με τραυματισμού. Έχουμε τρία-τέσσερα κορίτσια τα οποία έχουν προβλήματα τραυματισμών. Ε, Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Θέλουμε να κερδίσουμε γιατί θέλουμε να κάνουμε και εκτός έδρας ε, νίκες που θα μας βοηθήσουν στην επίτευξη του στόχου. Το συγκρότημα του Μιχάλη Χασικτσόγλου ειδικά στα εντός έδρας μάτς θα έχετε πάξει απέναντι σε ομάδες που έχουν υψηλέ βλέψεις όπως για παράδειγμα το σπόρτινγκ. Όμως λίγο η απειρία, λίγο η έλλειψη τύχης δεν έχουν επιτρέψει στην ομάδα να βρίσκεται ψηλότερα στη βαθμολογία. Το τελευταίο παιχνίδι με το Sporting θεωρώ ότι κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Φάνηκε η δουλειά που έχουν κάνει τα κορίτσια μέσα στο γήπεδο, ε, νομίζω ήμασταν ε, λίγο άστοχοι ή κάποια λάθη σε κάποια κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού μας τερίσανε την νίκη. Νομίζω ότι η ομάδα ε, τη περίοδο αυτή ξεκίνησε να βρίσκει ένα καλό ρυθμό, δεν θέλουμε να τον χάσουμε. Υπάρχει βέβαια αυτή τη στιγμή το πρόβλημα με τους τραυματισμούς, θα δουλέψουμε όμως και πιστεύω ότι η συνέχεια θα είναι καλύτερη, θα έρθουν οι νίκε. Η καλή εικόνα τη ομάδα πάντω δεν έχει περάσει απαρατήρητη και από τον κόσμο, ο οποίο βοηθάει στα εντό αέρα παιχνίδια, και αυτό δεν έμεινε ασχολίαστο και από τον τεχνικό του, ομιλητή Φέρι Χανίων, ο οποίο και τον ευχαρίστησε. Καταρχήν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κόσμο που έρχεται και μα στηρίζει και θα το χρειαστούμε στα επόμενα παιχνίδια. Ε, προσπαθούμε να παίξουμε καλό μπάσκετ. Θέλουμε βέβαια να το συνδυάσουμε και με το αποτέλεσμα που δυστυχώ αυτή τη στιγμή δεν είναι το. Ε, επιθυμητό. Ε, ελπίζουμε με τη βοήθεια του κόσμου στα εντό έδρα παιχνίδια να έρθουν νίκε και ελπίζουμε και με το ρυθμό που βρίσκει η ομάδα περνώντα ο καιρό να κάνουμε και κάποιε νίκε εκτό έδρα. Η αποστολή τη ομάδα θα βρίσκεται το πρωί τη Κυριακή στην Αθήνα, καθώ θα ταξιδέψει ακτοπλοϊκός για τον Πειραιά το Σάββατο το βράδυ, αφού στι 12.30 το μεσημέρι στο γήπεδο Κοντόπευκου θα αντιμετωπίσει την Αγία Παρασκευή. Τον αγώνα ορίστηκαν να διευθύνουν η κουλιά φά και κυπώσει. Αναλυτικά το πρόγραμμα τη 7η τη Α2 γυναικών. Πασανταγόρα Σκόη, Λιούπολη, Κάο Μελισσίων, Αρρυσπετρόπολης, Αγία Παρασκευή, Όμιλος Αντισφαίρης Χανίων, Σπορτινγκάς Καλλιβίων, Προφήτης Ηλίας, Εφάζο Γράφου και Κρόνος Αγίου Δημητρίου, Ελευθερία Μοσχάτου.